Το κεντρικό δελτίο του Όπεν, ο Σωκράτης Φάμελος επιτέθηκε εναντίον των βουλευτών που αποχώρησαν, στερώντας το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το ΣΥΡΙΖΑ και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εκλογή του. Διεκδικούμε και διεκδικώ το καλύτερο δυνατόν. Και θέλω η απάντηση σε αυτούς που επεξεργάζονται σχέδια κατά του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία είναι σχέδια που υπηρετούν τη διαπλοκή τελικά, και να δώσουν απάντηση την Κυριακή. Μπορώ να εγγυηθώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχει μόνο ενιαία φωνή, αλλά με τη δική μου εκλογή μπορεί να γίνει και μεγαλύτερος. Από την Κρήτη, ο Παύλος Πολάκης εκτίμησε ότι αυτός θα κερδίσει τις εκλογές. Χρειαζόμαστε ένα ξεκάθαρο προγραμματικό λόγο. Αν το κάνουμε αυτό, τότε θα ξανακίσουμε. Εγώ αυτό εκπέμπω διαρκώς και θεωρώ ότι γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι από την Κυριακή αυτή ή την επόμενη θα είμαι ο επόμενος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Σε μια επίθεση της τελευταίας στιγμής, ο Νικόλας Φαραντούρης έριξε βέλη εναντίον Πολάκη και Φάμελου. Εσύ μας έφερες έναν άνθρωπο που ήρθε με τα καλοκαιρινά του πέρυσι το καλοκαίρι και πήγε τον Οκτώβριο να πάρει τα χειμωνιάτικα από την Αμερική και μας είπες ότι είναι ο ιδανικός πρόεδρος. Εάν δεν έχεις προτάσεις για την ανασυγκρότηση του κόμματος, αγαπητέ Σωκράτη, λάθος κατεβαίνεις για πρόεδρος. Σε λάθος τη στιγμή απέδωσε τις αναφορές του για την ενέργεια από τις ανεμογεννήτριες κατά τη διάρκεια του debate ο Απόστολος Γκλέτσος. Τις ανεμογεννήτριες είναι κάτι που το ήξερα πάρα πολύ καλά. Αντί να πω αποθήκευση, είπα απόδοση. Τέλος πάντων. Γίνεται και στις καλύτερες οικογένειες. Με πίεσε πάρα πολύ ο χρόνος. 90 δευτερόλεπτα μου δημιούργησε άγχος. Η εκλογική αναμέτρηση γίνεται στη σκιά της αποχώρησης Τζάκρη και Πούλου, με την Κουμουνδούρου να αναζητά αντίδοτο στην υψηλή συμμετοχή την Κυριακή. Δίνουμε ηχηρό παρόν στην ανασύνταξη και την αντεπίθεση. Ακυρώνουμε τα σχέδια των αντιπάλων μας. Την ώρα που επιχειρείται ανάσχεση των φυγόκεντρων τάσεων στην κοινοβουλευτική ομάδα, η Έλενα Ακρίτα, που αν και στήριξε Κασελάκη, παρέμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνει ότι θα ψηφίσει Φάμελο, ενώ αφήνει στην κρίση της ιστορίας όσους έφυγαν για το κόμμα Κασελάκη. Την Κυριακή ψηφίζω. Η επιλογή μου είναι ο Σωκράτης Φάμελος. Ιστερόγραφο. Τους βουλευτές που έριξαν το ΣΥΡΙΖΑ από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αδιαφορώντας για το γεγονός πως οι εκλογές και μόνο αυτές αποφασίζουν, καθορίζουν, παγιώνουν ή ανατρέπουν τις θέσεις των κομμάτων στο κοινοβούλιο, δεν θα τους κρίνω. Ας τους κρίνει η ιστορία. Κουρέλιασαν το καταστατικό κόμματος, κουρέλιασαν το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε και μιλάει για εκτροπή και μιλάει για ατιμία. Φωτιές άναψε μια αναφορά του Άδωνη Γεωργιάδη στη Βουλή για τις εσωκομματικές εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν μπορούσα να ψηφίσω, τον ψήφισα σίγουρα, γιατί δεν αντέχω ο σκοτεινός με αυτός να δει τη χαρά μου που θα πλακώνεστε για άλλον ένα χρόνο με τον Πολάκη. Δεν αντέχω, το χάσω αυτό. Που έχει γριάσει το Πεθυμιώτζη, τα θωρεί και στον Ηρότζη. Η Νέα Δημοκρατία ξέρει πάρα πολύ καλά από ποιον κινδυνεύει. Δύο ημέρες πριν τις εκλογές, πάντως, η Αθηνά Ελληνού μήνυσε τον Παύλο Πολάκη για τις κατηγορίες του εναντίον της. Μήνυση γιατί έχει πει πάρα πολλά συκοφαντικά ψέματα εναντίον μου προσωπικά και εναντίον του Ινστιτούτου το οποίο ίδρυσα πριν από 34 χρόνια. Μία ημέρα πριν τον πρώτο γύρο των εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασελάκης κάνει αποκαλυπτήρια αύριο στο νέο κόμμα, παρουσιάζοντας όνομα και ιδρυτική διακήρυξη. Αύριο γεννέται το πιο συμμετοχικό κόμμα που έγινε ποτέ στη χώρα μας, γιατί η δημοκρατία έχει πάντα τη λύση.